Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπου έχει μια αύξηση το αμνοερήφιο, μια ζήτηση δηλαδή, λες και είναι Πάσχα για παράδειγμα. Πιστεύω ότι το χοιρινό κατεξοχήν προτιμάται και αυτές τις μέρες η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες παραγγελίες και πιστεύω ότι θα πάμε καλά όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες των Χριστουγέννων. Όσον αφορά τις τιμές, να πούμε λίγο ενδεικτικά κάποιες τιμές. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσα να πω ενδεικτικά τώρα τιμές. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω με ειλικρίνεια και ομιλώ εντύμως αυτή τη στιγμή είναι ότι το γεγονός ότι δεν θα έχουμε απόκληση με τις περσινές τιμές. Θα είναι περίπου ίδιες με τις περσινές. Δεν έχουμε αυξήσει τα κρέατα. Σε ικανοποιητικούς ρυθμούς κινείται η αγορά της Αλεξανδρούπολης, αφού οι πολίτες ήδη αυτές τις ημέρες πραγματοποιούν αγορές, ενώ αύξηση της κίνησης αναμένεται με την παραλαβή του Χριστουγεννιάτικου δώρου. Η πρώτη εξόρμηση των πολιτών στην αγορά της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιείται αυτές τις μέρες, ενώ με την παραλαβή του δώρου αναμένεται αύξηση στην κίνηση των καταναλωτών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, κ. Μαυρίδη. Ο κ. Μαυρίδης μίλησε στην κάμερα του Art Channel και για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Η κίνηση έχει ξεκινήσει. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ακόμα την τρίτη μέρα, 2,5 μέρες διανύουμε. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο. Βγαίνει, ψάχνει, γίνονται αγορές και πωλήσεις. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις μέρες των Χριστουγέννων, θα πέσουν τα δώρα και θα αυξηθεί κι άλλο η κίνηση. Δηλαδή, παρόλο αυτό που, εν πάση περιπτώσει, το τελευταίο καιρό κυκλοφορεί, εμείς το περιμένουμε χειρότερο, αλλά δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Όσον αφορά τις τιμές, ανταποκρίνοντας σε όλα τα πορτοφόλια. Οι τιμές πάντα είναι προσεγμένες, ειδικά εμείς εδώ στην επαρχία. Φροντίζουμε να έχουμε για όλα τα βαλάντια τιμές. Είναι πολύ καλές. Νομίζω ότι φτηνά και ποιοτικά μπορεί κάποιος να κάνει τις αγορές του. Να πούμε λίγο για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε τη Δευτέρα στις 15. Θα είναι μέχρι και το Σάββατο πρωί-απόγευμα ανοιχτά, δηλαδή από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το βράδυ έως τις 8.30. Την Κυριακή θα ανοίξουμε 10 το πρωί με 4 το μεσημέρι, Δευτέρα και Τρίτη πρωί-απόγευμα και 24 και 25 θα είμαστε κλειστά. Την δική τους άποψη σχετικά με τις τιμές εξέφρασαν οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Η αγορά πώς σας φάνηκε της Αλεξανδρούπολης, είναι ακριβές οι τιμές προσιτές? Έτσι και έτσι, λίγο ακριβές είναι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όχι όλες. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Πολύ καλές. Όχι. Οι τιμές? Οι τιμές, τσουχτερές. Περιμένουμε το δώρο. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν είμαι από αυτούς που ψάχνουν πολύ, αλλά σίγουρα είναι ανεβασμένος. Όχι ακόμα. Οι τιμές πώς σας φαίνονται, έχετε βγει στα μαγαζιά? Όχι ακόμα, δεν έχω βγει. Mm-hmm. Όχι πολύ ιδιαίτερες, ακριβές είναι. Για μένα τουλάχιστον ακριβές είναι αυτό. Μόνο φαίνεται κάθε μέρα. Κατά τα άλλα πώς είναι οι τιμές? Μόνο υπάρχουν κοπέλα μου γλυκιά. Mm-hmm. Μόνο υπάρχουν. Ο κόσμος πεινάει? Καθόλου δεν πεινάει. Δεν πεινάει? Όχι. Όχι, εγώ είμαι παλιός άνθρωπος. Ξέρω πως τα προπολεμικά, που ήταν δυστυχία, η φτώχεια και πως είναι σήμερα. Τώρα όμως όλες οι τιμές είναι ανεβασμένες. Δεν είναι καθόλου ανεβασμένες. Υπάρχει και το εισόδημα. Υπάρχει σύνταξη. Και το δώρο των Χριστουγέννων. Και το δώρο των Χριστουγέννων. Σήμερα το πήρα, δόξα τω Θεώ, γερό είναι και το χρόνο το πάρω. Αρκεί η υγεία να έχουμε, κοπέλα μου, γλυκιά. Πάνω από όλα. Ακούς, εγώ πέρασα χρόνια πολλά. Είδα δυστυχίες, να μην ακούσουμε στον δρόμο, να μην υπάρχει. Έχεις λεφτά, κάτι μήνυμα, δεν υπάρχει στον κόσμο τίποτε. Τι θα κάνεις, θα βάζεις λεφτά? Αυτό είναι αχαριστία. Η χαριστία είναι αμάρτημα, κοπέλα μου, γλυκιά. Θέλω να το ξέρεις, η κοπέλα είναι μικρή, νέα, εγώ είμαι μεγάλος. Μου να τη σεχνώ. Ζωή να έχετε. Μπράβο. Αρκεί να υπάρχει επίσης. Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι εντατικοί έλεγχοι από το αρμόδιο κλιμάκιο της Νομαρχίας για τα κρέατα που θα διαδεθούν στην αγορά τις ημέρες των εορτών. Εντατικοποίηση των ελέγχων στα κρεοπολία αναμένεται τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια κλιμάκια λόγω των γιορτών. Για να είμαι ειλικρινής, την χθεσινή ημέρα εγώ ίδιος περίλθα όλα τα χωριά της περιοχής Σαπών, είδα όλα τα κρεοπολία της περιοχής εκείνης και είδα ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακόμη τα κρεοπολία μας δεν έχουν προμηθευτεί τα κρέατα τα οποία θα χρειαστούν για τις μέρες των Χριστουγέννων. Στα σφαγεία όμως ήδη άρχισε η σφαγή για τις μέρες των Χριστουγέννων. Σφάζουν οι έμποροι οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα, δηλαδή τα σφάγια στα μεγάλα κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στα σφαγεία τα δύο που έχουμε στο νομό, είτε το σφαγείο της Κομωτινής και των Ζαπών, υπάρχουν κτηνίατροι από το πρωί, οι οποίοι ελέγχουν τα σφάγια, σφραγίζονται, τα οποία φεύγουν για τα μεγάλα κέντρα.
Όπως ανέφερε ο κύριος Διαμαντάκης, οι εντατικότεροι έλεγχοι στα κρεοπολία θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου. Εάν πάμε από σήμερα δηλαδή τα κλιμάκια αυτά εδώ, θα δούμε ότι υπάρχει η αυτή η συνηθισμένη δουλειά που υπάρχει όλο το χρόνο στα κρεοπολία μας. Άρα τα κρεοπολία θα προμηθευτούν από το Σάββατο Κυριακή, κυρίως ας πούμε από Δευτέρα, όλα τα κρέατα τα οποία θα διαθέσουν για το καταναλωτικό κοινό. Θέλω να πω για ακόμη μια φορά και να καθησυχάσω τους καταναλωτές του Νομοροδόπης ότι οι υπηρεσίες νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και με την προτροπή του νομάρχη επαγρυπνούν για την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα έδωσαν στον κόσμο ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης. Τις ευχές τους σε όλο τον κόσμο εξέφρασε ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων για την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Βρισκόμαστε στις παραμονές της μεγάλης γιορτής της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Μια γιορτή την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει Μητρόπολη των εορτών. Και βλέπουμε ότι οι πόλεις, οι οικισμοί στους οποίους ζούμε αυτές τις ημέρες έχουν μια γιορταστική εικόνα και δημιουργείται μια γιορταστική ατμόσφαιρα που μαρτυρεί ότι κάτι μεγάλο και σημαντικό περιμένουμε. Είναι πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα οποία γίνονται και έχουμε όλοι μας ανάγκη από μια αλλαγή του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας που ζούμε, αλλά η Εκκλησία η οποία ευλογεί όλα αυτά θέλει να μας οδηγήσει πιο ουσιαστικά στον εορτασμό αυτής της μεγάλης γιορτής. Το να βάλουμε το Χριστό πρώτα μέσα στην καρδιά μας, να τον βάλουμε μέσα στις οικογένειές μας, να τον βάλουμε μέσα στην κοινωνία μας, για να φέρει στον καθένα μας αλλά και στον κόσμο μας ολόκληρο εκείνο το πολυπόθητο δώρο που είναι το δώρο της ειρήνης. Να ειρηνεύουμε σαν άνθρωποι, να ειρηνεύουμε σαν οικογένειες, να ειρηνεύουμε σαν κοινωνίες, να σεβόμαστε και να αγαπούμε τον συνάνθρωπό μας, να σεβόμαστε και να αγαπούμε και να διαφυλάττουμε το περιβάλλον, να αναδεικνύουμε και να μην καταστρέφουμε τα πολιτιστικά μας μνημεία, τα οποία είναι δείγματα του πολιτισμού μας και να γινόμαστε καλύτερα πρότυπα για τα νέα παιδιά στα οποία μεθαύριο θα παραδώσουμε τη σκυτάλη σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο. Το μήνυμα της αγάπης έστειλε προς τους συμπολίτες του ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης. Θέλω να εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου προς τους χριστιανούς συμπολίτες μου για την μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης και να ευχηθώ το Άγιο Φως της γέννησης του Χριστού μας να γεμίσει τις καρδιές όλων μας με αγάπη και μάλιστα αγάπη προς τους ανήμπορους συνανθρώπους μας και προς τα μοναχικά άτομα. Υγεία, ευτυχία, προκοπή, χρόνια πολλά σε όλους. Το Διπεθέ Κομωτινής και την στολισμένη κεντρική πλατεία επισκέφθηκαν το Μειονοτικό Σχολείο Φελώνης Ξάνθης και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής με τα μικρά παιδιά να μένουν ενθουσιασμένα και να λένε αν και κάπως πρόωρα τα πρωτοχρονιάτικα κάλεντα. Τη στολισμένη κεντρική πλατεία Κομωτινής επισκέφθηκαν σήμερα το πρωί το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής και το Μειονοτικό Σχολείο από τη Φελώνη Ξάνθης με τα μικρά παιδιά να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους. Το σχολείο είναι το Μειονοτικό Φελώνης. Ήρθαμε σήμερα, παρακολουθήσαμε την παράσταση του Διπεθέ της Κομωτινής και με την ευκαιρία των γιορτών είπαμε να κάνουμε και μια βόλτα να δούμε τα όμορφα happening εδώ στην πλατεία. Σ' αρέσει? Ναι. Εσένα? Ναι. Τι σου άρεσε πολύ? Το θέατρο. Το θέατρο της άρεσε πολύ? Εδώ τι σας άρεσε? Το θέατρο. Το θέατρο. Εδώ επισκεφτήκατε μόλις τον τώρα... Άγιο Βασίλη, μόλις τώρα. Βγήκαμε φωτογραφία. Με ποιον βγήκαμε φωτογραφία? Με τον Άγιο Βασίλης και με τον... Ρούντολφ. Ρούντολφ. Το ελαφάκι.
Βγήκαμε φωτογραφία. Εσύ είσαι ευχαριστημένη. Ναι. Θέλουμε να ξανάρθουμε. Ναι. Μπράβο το κορίτσι μου. Ναι. Ευχαριστούμε. Πώς βλέπεις εδώ τις όλες οι εκδηλώσεις? Καλά, πολύ καλά είναι. Ωραίο ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ, που είχε πάρα πολλά σωλήδια. Μπράβο. Εσένα. Εμένα μου άρεσε, κάνουμε βόλτες στο τρενάκι και στον Άγιο Βασίλη. Εμένα μου άρεσε όλα όσα πήγαμε. Πήγαμε στο Άγιο Βασίλη, στο σπίτι του Άγιο Βασίλη, κάναμε βόλτες στο τρενάκι και περάσαμε ωραία. Τα παιδιά, αν και κάπως προώρα, είπαν και τα κάλαντα. Συνεχίζονται οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κομωτινής στην κεντρική πλατεία, με τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να είναι ενθουσιασμένοι με το τρενάκι, το οποίο εκτελεί τη διαδρομή πλατεία-περιφέρεια-πλατεία. Ενθουσιασμένοι, μικροί και μεγάλοι, με το τρενάκι στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, το οποίο κάνει τη διαδρομή πλατεία-περιφέρεια-πλατεία, αλλά και γενικότερα με το στολισμό της κεντρικής πλατείας Κομωτινής. Πάρα πολύ ωραία. Και του χρόνου να είναι γερή και ευτυχία. Ναι. Σου αρέσει? Ναι. Το γύρο της πόλης θα κάνετε, τι θα κάνετε, τι διαδρομή? Ξέρω. Από ό,τι ξέρουμε, μέχρι την περιφέρεια πηγαίνει το τρένο. Από ό,τι ξέρουμε, μέχρι την περιφέρεια πηγαίνει το τρένο. Δεν ξέρουμε, θα πούμε. Ναι. Πρώτη φορά ανεβαίνει. Καλά. Ναι. 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 Πολύ πάει εδώ, τον Άγιο Βασίλη, πώς το βλέπεις τον Κάρουζο? Καλά. Καλά. Τι δώρο περιμένεις από τον Άγιο? Το διαμαντένιο κάστρο. Ό,τι να είναι, ωραίο θα είναι. Σε αρέσουν εδώ όλα αυτά που γίνονται? Ναι. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω. Σε αρέσουν εδώ οι εκδηλώσεις που γίνονται, η βόλτα με το τρενάκι? Ναι. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα τι περιμένω από τον Άγιο Βασίλη. Ναι, πάρα πολύ. Μια χαρά. Το τρενάκι για πρώτη φορά χρησιμοποιείται εδώ στις εκδηλώσεις, για τα μικρά παιδιά, χαρά. Πιστεύω ναι, δεν το βλέπετε. Διασκεδάζει. Τι δώρο περιμένεις από τον Άγιο Βασίλη? Τι δώρο περιμένεις? Το τρενάκι. Πραγματοποιήθηκε στο Θρακικό Πνευματικό Κέντρο Κομωτινής η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δευτέρου του Δημοτικού Σχολείου με μια θεατρική παράσταση από τα μικρά παιδιά, τα οποία ενθουσίασαν το κοινό που την παρακολούθησε και έδειξαν ότι το μέλλον τους ανήκει. Ενδιαφέρουσα η χθεσινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου στο Θρακικό 2 Κομωτινής με τους αυριανούς ηθοποιούς να δίνουν ρεσιτάλ. Για την προσπάθεια αυτή μίλησε η δασκάλα Στέλλα Μπομποτά. Είμαστε από το δεύτερο δημοτικό σχολείο, η πρώτη τάξη, το δεύτερο τμήμα της πρώτης τάξης. Σήμερα είναι η μέρα που παρουσιάζουμε το θεατρικό μας. Κάνουμε πρόβες πάνω από ένα μήνα. Ευτυχώς είναι ένα έργο που είναι πολύ ευχάριστο για τα παιδιά. Έχει τραγούδια, έχει πολλή μουσική. Και ελπίζω να το χαρούν και τα παιδιά σήμερα. Είμαι σίγουρη μάλλον γι' αυτό και οι γονείς που θα το παρακολουθήσουν, καθώς και όποιος έρθει σήμερα εδώ. Για την εκδήλωση μίλησε και ο υπεύθυνος των πολιτιστικών θεμάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης Γιώργος Παγκοζίδης. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να υλοποιούνται και γενικώς να έχουμε δραστηριότητες τέτοιου είδους, όχι απλά μόνο ψυχαγωγικές για τα παιδιά, όπου τα παιδιά δηλαδή θα είναι δέκτες μόνο μιας ευχάριστης απογευματινής βραδιάς, θα είναι μάλιστα και οι ίδιοι εκτελεστές. Δηλαδή θα έχουμε σήμερα τους μικρούς μας ηθοποιούς. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπε και η άξια συναδέλφισσα η Στέλλα Μπομποτά από το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο,
τους δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους έξω από το σχολείο και η κοινωνία να ανταποκριθεί και να. Και αυτή να ψυχαγωγηθεί από δραστηριότητες των μικρών μας παιδιών. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις συναδέλφες από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, την κυρία Τζούλια Γκουτζαρίδου, η οποία θα παίξει και αυτή με τη σειρά της το δικό της έργο. Απλώς δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ παρούσα, για την πρωτοβουλία που πήρε και σαν δασκάλα και αυτή να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Βεβαίως, ευχαριστούμε πάντοτε τη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Ορφέα, την Πρόεδρο, την κυρία Καζάκου, που για άλλη μια χρονιά μας πρότεινε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να συνεργαστούμε σε μια σειρά από δράσεις, τις οποίες νομίζω είναι γνωστές μέσα από το πρόγραμμα του Δήμου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας μέσα από την τηλεόραση του Art Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.